Η Florence Griffith Joyner διέψευσε αυτούς που πιστεύουν, που ισχυρίζονται ότι ο σπρίντερ πρέπει να είναι νέος για να κάνει μεγάλες επιδόσεις. Τους διέψευσε αφού χρειάστηκε να περιμένει να γίνει 30 χρονών για να δειχθεί σαν η ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο. Για πολλά χρόνια η Griffith ήταν μια απλώς αξιόλογη σπρίντερ των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ιδιαίτερες διακρίσεις και με ατομικές επιδόσεις όπως 10.97% και 21.96% στα 200 μέτρα. Είχε πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 στο Λος Άντζελες και είχε καταφέρει να τερματίσει δεύτερη στα 200 μέτρα με 22.04 πίσω από την συμπατριώτησά της, την Βάλερη Μπρίσκο Χούκς. Ξαφνικά, 4 χρόνια αργότερα, η πανέμορφη αυτή Αμερικανίδα έκανε μια εκπληκτική απογείωση προς τον ουρανό και προς τα ρεκόρ. Το 1988 λοιπόν, στα 30 της χρόνια, γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 1959 στο Λος Άντζελες, σε διάστημα 2 ημερών κατέριψε στην Ινδιανάπολη 3 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων με επιδόσεις που προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση. 10.70, 10.61 και τέλος 10.49. Ένα ρεκόρ απλησίαστο από τότε μέχρι σήμερα. 2 μήνες αργότερα εντυπωσίασε στην Ολυμπιάδα της Σεούλ κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια, στα 100 με 10.62, στα 200 με μια εκπληκτική επίδοση, ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ 21.34 και τέλος στη σκηταλοδρομία 4x100 με 41.98, ενώ πήρε και ένα αργυρό μετάλλιο στα 4.400. Ανάμεσα στους δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, το 84 και το 88, η Florence Griffith παντρεύτηκε τον Ολυμπιονίκη το 84 στο Τριπλούν και αδελφό της Jackie, τον Al Joyner. Η Αμερικανίδα αγωνίστηκε και σε δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Το 1983 ήταν τέταρτη στο Ελσίνκι στα 200 με 22.46 και το 87 στη Ρώμη δεύτερη στο ίδιο αγώνισμα με 21.96, ενώ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με την Αμερικανική ομάδα στη μικρή σκηταλοδρομία με χρόνο 41.58. Η Florence Griffith Joyner αποσύρθηκε από τους στίβους μετά το θρίαμβό της σε Σεούλ και για μερικούς μήνες εργάστηκε στις δημόσιες σχέσεις μιας μεγάλης βιομηχανίας καλλιντικών. Το 1999 η όμορφη Αμερικανίδα έπαψε να ζει. Βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λος Άντζελες. Ο ξαφνικός θάνατός της δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στη φιλαθλική κοινή γνώμη.